Χαίρετε. Λοιπόν, σήμερα για ποιο λόγο λέω στον τίτλο πως το κλέψιμο, τι είναι, όταν σε μία άσκηση, θα δείξω τώρα αμέσως ένα παράδειγμα, όταν σε μία άσκηση, οποιαδήποτε είναι αυτή, κάνουμε περιττές κινήσεις, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βγάλουμε την επανάληψη, την άσκηση, πιο εύκολα. Δηλαδή θα πάρω λίγο και με το βάρος μου τα κιλά, θα δημιουργήσω λίγο περισσότερη ταχύτητα για να έρθουν πιο γρήγορα τα κιλά πιο εύκολα και πάει λέγοντας. Γιατί να το κάνω αυτό, Μαρία, αφού εμείς θέλουμε να είμαστε ποιοτικοί στις ασκήσεις μας. Θα το κάνουμε ανάμεσα. Θα σας εξηγήσω και για ποιο λόγο. Θα το κάνουμε ανάμεσα στην, μετά από τη γενική προθέρμανση. Έχουμε την εξατομικευμένη προθέρμανση, δηλαδή σε μία άσκηση μπαίνω λίγα κιλά λίγο πριν ξεκινήσω. Αυτό που κάνω είναι ενδιάμεσα να βάλω πάλι με λίγα κιλά εκτέλεση ασκήσεων, οποιασδήποτε άσκησης, με κλέψιμο. Γιατί, δείχνω, δηλαδή. Ξαναλέω λίγα κιλά, έτσι. Δεν θέλουμε να σακατευτούμε. Γιατί βάζω τώρα, δηλαδή αυτό εδώ δεν είναι πιστή άσκηση όταν το κάνω με αυτή την ταχύτητα. Τι γίνεται τώρα. Άρε ψυχολογικά, ρε. Λοιπόν, δείχνω, κλέβω. Παίρνω και με το βάρος μου, Περιττές κινήσεις. Γιατί? Πέρα από την εστίαση στη μυϊκή ομάδα που θέλω να δουλέψω, συμμετέχουν έστω και σταθεροποιητικά και άλλες μυϊκές ομάδες. Δηλαδή, είτε στη ράχη μου, στη συγκεκριμένη, είτε στην ομοπλάτη μου, είτε στις αρθρώσεις του αγώνα και του ώμου. Αυτό κατανοείτο που σας λέω. Τι θέλω λοιπόν εγώ με τις επιπλέον κινήσεις που κάνω με λίγα κιλά, γιατί να το κάνω πριν ένα δυνατό σετ και καλό σετ, για να δουλέψω λίγο σε εύρος κίνησης, λίγο να ζεστάνω τις περιοχές γύρω από το σημείο που θέλω να επικεντρωθώ μετά, πράγμα το οποίο θα μου εξασφαλίσει μία πιο ποιοτική εκτέλεση και μία πιο ασφαλή εκτέλεση. Διότι εγώ μπορεί να έχω κάνει την εξειδικευμένη μου προθέρμανση στο σημείο, αλλά οι μυϊκές ομάδες και οι αρθρώσεις που συνεργάζονται για να βγει η άσκηση δεν θα είναι τόσο ζεστές όσο θα πρέπει, τόσο έτοιμες. Με τον τρόπο λοιπόν που σας λέω, και το κλέψουμε δεν σημαίνει πάω για σακάτεμα, πάλι με τρόπο, έτσι. Δηλαδή όπως έδειξα, ομαλές κινήσεις, να έχει μία ροή η άσκηση. Άρα λίγο πριν πω στην κυρίως προπόνηση, βάζω και ασκησούλες, τις οποίες αν τις δω ως κανονική προπόνηση, θα έλεγα όχι, αυτό που κάνεις είναι λάθος. Όχι όμως εάν το κάνω στην προθέρμασή μου. Εξήγησα τους λόγους. Αυτό ήθελα να σας πω. Μικρό το βιντεάκι, λιτό. Ας σκοτωθούν εδώ πέρα. Μικρό λιτό, αλλά θα το έχετε πάντα στο νου σας. Δεν το κάνω μόνο στην πλάτη, οπουδήποτε αυτό, έτσι. Λοιπόν, δοκιμάστε το, ευχαριστώ πολύ, τα ξαναλέμε.